Εάν θέλετε φτάκια έξω από τα coins, δεν έχετε πάρει να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σου παιδιά, το ταξιδόνιο βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε pack opening. Θα ανοίξουμε δύο World Cup Hero Packs που βάλε χθες η S3BC. Ζητάει λίγο ακραία requirements, τρίτο παίκτος 88 είναι 86 squad, αλλά θα ανοίξουμε όμως και να έχει, έχουμε φόντες στην άκρη. Και εννοείται θα ανοίξουμε και μερικά άλλα packs από Harvard Nations που είχαμε αφήσει. Εννοείται μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια και θα φαίνεστε καινούργιοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πριν να ανοίξουμε τα Foot Hero Packs, όπως σας είπα, έχουμε και να ανοίξουμε και τρία packs από τα Hybrid Nations, όπου είναι ένα 50k pack, ένα Rare Mega Pack και εννοείται και το Jumbo Rare Players Pack. Ελπίζω να πάει καλά. Από τα Hybrid Leaks την προηγούμενη φορά βγάλαμε ένα Path to Glory παίχτη από το Ιράν της Leverkusen. Κατάλληλο καλό δεν βγάλαμε. Είναι tradable, μακάρι να βγάλουμε κάτι καλό. Κατά προτίμηση να βγάλουμε κάποιον 88 για να τον βάλουμε στο SBC με το Foot Hero Pack. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Πρώτο πακέτο είναι Clear and Right Pack. Είναι ο Άρνοντ που είναι 87 overall, θα ήταν πολύ ιδανικό να ήταν 88. Τώρα 87, εντάξει, φόντερ, για την άκρη δεν μας καλά καθόλου να βγάζουμε λίγο φοντεράκι. Να δούμε πας και έχει κάτι άλλο ακόμα το pack. Φόντερ έχει, οκ, Άρνοντ, εντάξει, οκ, not bad, not bad. Συνεχίζουμε, βέβαια mega pack, για να δούμε. Γενικά αυτό το πακέτο μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πακέτο, ελπίζω να με δικαιώσει. Αγγλία, left wing, όχι, είναι ο Γκρίλης, 84 overall, δεν πήγε τόσο καλά. Ναι, γενικά αυτό το πακέτο μου αρέσει γιατί στο παρελθόν έχω βγάλει τρομερά pulls από το συγκεκριμένο πακέτο. Αλλά τώρα δεν μας δικαιώσουν. Ναι, Γκρίλης, κάτι άλλο, δεν βλέπω. Από duplicates, μήπως έχουμε κάτι, όχι, τίποτα. Οκ, προχωράμε και ελπίζω το 100k pack σήμερα να βγάλουμε κάτι καλό γιατί στο προηγούμενο 100k pack βγάλαμε Ζωζίνιο. Οπότε πιστεύω να έχουμε οπωσδήποτε να έχω κάτω στο σημερινό 100k pack. Πάμε να τα ανοίξουμε για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε πάλι Path to Glory. Αλλά είναι... Δυστυχώς ό,τι Path to Glory έχουμε βγάλει, έχουμε βάλει σε δύο συνεχόμενα pack openings, δύο Path to Glory κάρτες. Δεν γίνεται τόσο καλά. Χωρά κάρτες βέβαια ο συγκεκριμένος, 91 pace, θα τον έχουμε για Super Sub. Οκ, δεν μας χαλάει. Για Super Sub δεν είναι άσχημος. Και ένα Ramos και να πάρετε, οκ, πόσο πηγαίνει. Πηγαίνει 30.000, εντάξει, οκ. Αυτό μάλλον για Super Sub, κάτι παραπάνω δεν νομίζω. Έχει 4-5, εντάξει, είναι άσχημη κάρτα, εντάξει. Πάμε στα Foot Hero Packs. Λοιπόν, κάναμε submit squad, αναγκάστηκα να αγοράσω ένα παίχτη 88 overall, οπότε μου στήκες και 45.000. Για να δούμε. Μεξικό μήνυο goalkeeper, ο Μαρκέζ, ναι. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν ο goalkeeper που πετάει συνέχεια σε όλους. Δεν ξέρω αν είναι Winiel. Κάπου στη μέση ίσως, γιατί αν νομίζω ότι κάνω μεγάλο λάθος, μπορεί ο συγκεκριμένος να παίξει και με position modifier να παίξει center back. Αν μπορούμε να τον βάλουμε center back, πιστεύω και ωραία καρτούλα για center back. Αλλά και για CDM μπορεί να είναι ωραία καρτούλα. Πόσο πηγαίνει, 160.000. Εντάξει, δεν είναι κατά κρέο εννοείται, αλλά δεν είναι και άσχημο. Πείτε μου κάνα σχόλια τι βγάλετε εσείς, αν είναι γενικά, τι θεωρείτε τον συγκεκριμένο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τόσο άσχημο. Center back πάει σίγουρα, όπως βλέπετε είναι και ήδη μερικοί στο Target Market ως center back. 3-3, ναι, μάλλον για center back πηγαίνει. Εντάξει. Μπορούσε να πάει και χειρότερα. Αυτό είναι να σκέφτομαι, οπότε δεν έχω παράπονο. Πάμε να ανοίξουμε στο άλλο account το δεύτερο μας Foot Hero Pack. Εδώ πέρα ευτυχώς είχαμε full fodder, οπότε δεν θα χρειαστεί και να αγοράσουμε κάτι, ούτε καν να δίνουμε 88 παίχτη, όπως χάθηκε στο άλλο account. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει εδώ πέρα. Αν και για μένα δεν αξίζει, βασικά αξίζει, δεν αξίζει. Έχει καλές κάρτες, έχει καλές κάρτες σίγουρα το συγκεκριμένο πακέτο που μπορεί να βγάλει, αλλά είναι πολλά τα requirements. Για να δούμε. Όχι πάλι Μεξικό. Ακριβώς τον ίδιο. Τουλάχιστον βγάλαμε, βασικά δεν θα πω βγάλαμε τον goalkeeper γιατί θα ήταν πολύ άσχημο, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Αλλά πάλι την ίδια κάρτα, βγάλαμε κάτι άλλο έτσι για το κόρτα να έχουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα back to back, τον ίδιο παίχτη. Εντάξει. Ναι, με ξενέρωσε λίγο αυτό. Όχι, ήταν back to back, ίδιος παίχτης με ξενέρωσε λίγο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, τουλάχιστον δεν είναι τόσο κακή κάρτα. Αυτό κρατάμε. Θα διαβάσω και μερικά reviews αν έχουν βγει για τον παίχτη αυτό να δούμε λίγο που είναι καλύτερο να παίξει center back ή CDM. Αυτά τα λέμε αύριο με ένα βιντεάκι, λογικά full draft, αν όχι pack opening. Γεια σας.